Η παρέα μας μεγάλωσε. Είμαστε πιο πολλές τώρα, γιατί... Γυναικοπαρέα μεγάλη. Έτσι, ναι, πολύ σημαντική. Η κυρία Αλεξάνδρα Καπάτου είναι μια εξαιρετική ψυχολόγος, με την οποία μπορούμε να συζητήσουμε το σημερινό μας θέμα. Και με τη δική σου βοήθεια, Χριστίνα. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Σας βρίσκω, αγαπημένες όλες. Καλή αρχή και καλή επιτυχία. Εύχομαι σε μια γυναική παρέα εξαιρετική. Σας ευχαριστώ πολύ. Μιλάμε λοιπόν για αυτό το θέμα του συνδυασμού της μητρότητας με την καριέρα. Και η Χριστίνα το έχει ζήσει, γιατί έχει συνδυάσει λοιπόν τη μητρότητα με την επιχειρηματικότητα και την καριέρα. Και λέμε κατά πόσο τελικά αυτό είναι εύκολο ή δύσκολο. Μεγάλο ερώτημα αυτό. Μεγάλο ερώτημα. Έχει απάντηση. Ναι, βέβαια. Νομίζω ότι η απάντηση προσαρμόζεται στον καθένα. Και στο πόσο ο καθένας μπορεί να τα βολέψει τα πράγματα. Τίποτα θεωρώ ότι δεν είναι ακατόρθωτο. Αρκεί να ξέρουμε τι θέλουμε, ποιοι είναι οι στόχοι μας και να μπορέσουμε αυτά να τα βάλουμε σε έναν δρόμο. Βεβαίως δεν είναι εύκολο το εγχείρημα για κανέναν. Όσες είναι μαμάδες εδώ, έτσι, και τυχαίνει να σας γνωρίζω όλες αρκετά, νομίζω ότι δεν είναι απλό, αλλά όλες τα έχετε καταφέρει. Έτσι δεν είναι. Παρά τις δυσκολίες. Με απώλειες, βέβαια, έτσι. Απώλειες πάντα. Έχω πολλά παραδείγματα να σας πω και μπορώ να μιλήσω και βιωματικά. Ναι. Εγώ με το που γέννησα τη μικρή, επειδή είχα ένα συμβόλαιο με κάποιο κανάλι και έπρεπε να ξεκινήσω να εργάζομαι, την αποχωρήστηκα πάρα πολύ σύντομα. Δηλαδή, γέννησα Αύγουστο και Σεπτέμβρη, εγώ έπρεπε να είμαι στο κανάλι και να δουλεύω νυχθημερών, πάρα πολλές ώρες. Κάθε φορά που επέστρεφα στο σπίτι, είχα αυτό το ενοχικό. Αυτό πήγα να σου πω. Να μην είσαι ενοχική όμως αυτό το πράγμα, γιατί αυτό που είπαμε, εμείς τη δημιουργούμε μόνες μας. Εξαρτάται από το τι θέλεις. Αναγκαστικά πηγαίνουμε σε μια εποχή που όλοι δουλεύουμε. Άντρες, γυναίκες δουλεύουν. Δεν γίνεται δηλαδή. Ή θα πρέπει να πεις: εγώ δεν κάνω παιδί, θέλω όμως την καριέρα μου. Δεν ξέρω τώρα να συμφωνείτε. Λέω τώρα, όχι πως σαν μητέρα μιλάω. Καταλαβαίνω, έχετε δίκιο σε γενικές γραμμές, αλλά εδώ ενός μηνών το παιδάκι αναγκάστηκε να το αποχωριστεί και έχει δίκιο σε αυτό. Το πληρώνουμε διαφορετικά. Πολύ σωστά. Και είναι πράγμα να κάνουμε πράγματα για τα παιδιά μας ή να τα κακομαθαίνουμε, να τα καλομαθαίνουμε και να γίνεται πιο δύσκολο το έργο μετά. Η Ελληνίδα μάνα γενικώς μας φορτώνει όλο το περιβάλλον ενοχές. Διότι η μάνα υποτίθεται ότι είναι υπεύθυνη η ίδια για τη διαπαιδαγώγηση. Ναι. Αν όμως μπαίνει και ο πατέρας μέσα στη διαδικασία, νομίζω ότι είναι πολύ πιο καλύτερα τα πράγματα να υπάρχει ένα μοίρασμα. Αλλά εδώ είναι αποκλειστικά γυναικεία υπόθεση. Ακόμα δυστυχώς θεωρείται. Κατά κύριο λόγο. Που λέει η Δέσπρα όμως, πώς μπορεί να τη διαχειριστεί μια μητέρα. Κοιτάξτε, στην περίπτωση της Δέσποινας ήταν λίγο διαφορετικά γιατί ήταν νεογέννητο το μωρό. Εσείς τα θυμάστε, κυρία Καπάτου, γιατί έχουμε μιλήσει πολλές φορές. Είχατε έρθει τότε και τα είχαμε και στην άλλη εκπομπή, βέβαια. Δυσκολευόμουν πολύ, παιδιά, γιατί εγώ φύλαζα παράλληλα. Το μωρό ήταν βρέφος και έπρεπε να είμαι πάρα πολλές ώρες για μια εκπομπή που παρουσίαζα τότε και να τρέχω σε τουαλέτες. Να βγάλω γάλα, να στείλω στο παιδί. Να το βγάλει κιόλας, έτσι. Όχι για να πάει η ίδια να κάνει τη διαδικασία, δεν μπορούσε. Αυτό είναι μια απώλεια για το παιδί, βέβαια. Αυτό ακριβώς θέλω να πιάσουμε τώρα, Στέλνα, γιατί αναλύουμε από τη μία την θέση της μητέρας, αλλά τι γίνεται με το παιδί. Και θέλω να βάλουμε στην παρέα μας μια τηλεθεάτρια που επικοινώνησε μαζί μας για να μας πει τη δική της ιστορία. Τώρα είναι και η ίδια Μανούλα. Κυρία Άννα, καλησπέρα σας. Γεια σας, κυρία Άννα. Καλησπέρα σας. Θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας τη δική σας εμπειρία? Κορίτσια, τι να σας πω. Σας ακούω τόση ώρα και διαφωνώ μαζί σας για τον εξής λόγο. Εγώ προέρχομαι από μια εύπορη οικογένεια. Δεν μου έλειψε ποτέ τίποτα. Δεν μου έλειψε ποτέ το να πάρω μια μπλούζα, να πάω σε παιδικά πάρτι. Δεν μου έλειψε τίποτα όσο μου έλειπε η μητέρα μου. Ο λόγος είναι ότι τη μητέρα μου την ενδιέφερε να είναι εντάξει στη δουλειά της. Την ενδιέφερε να βγει με τις φίλες της. Σχεδόν μεγάλωσα με τη γιαγιά μου. Ωστόσο, αυτό το πράγμα δεν μπορώ ακόμη, είμαι 35 χρονών στα 36, να το συγχωρέσω στη μητέρα μου. Είμαι μητέρα ενός αγοριού 5 ετών και θέλω να σας πω, είμαι κομμώτρια. Έχω αφήσει το μαγαζί που είχα ανοίξει, την καριέρα μου, για να μεγαλώσω αυτό το παιδί, γιατί και η μητρότητα είναι καριέρα. Να μας πει η κυρία Καπάτου πάνω σε αυτό. Τι πιστεύετε, γιατί αυτό στοίχησε είναι από ό,τι καταλαβαίνουμε. Είναι καριέρα, η μητρότητα. Είναι αλήθεια αυτό για όλους μας. Και είναι μια διαδικασία η οποία είναι μακράς διαρκείας, που πραγματικά εμείς οι γυναίκες, αν σκεφτούμε πώς μεγαλώνουμε, με τι στερεότυπα έχουμε όλες στο μυαλό μας, να γίνουμε μαμάδες. Οι περισσότερες το έχουμε αυτό στο μυαλό. Έτσι μας μεγαλώνουν. Σωστά. Και αυτός είναι βασικός προορισμός. Μέχρι πριν και χρόνια ακόμη, αυτός ήταν ο βασικός προορισμός, ακόμα και τα νέα κορίτσια. Λοιπόν, όλο αυτό
βάζει τη γυναίκα να διαμορφώνει μια εικόνα για τον εαυτό της κατά κύριο λόγο ότι θα είναι η μαμά. Πρώτα η μαμά. Βλέπεις λοιπόν γυναίκες οι οποίες έχουν δυνατότητες, θέλουν να διεκδικήσουν, γιατί όλες μορφώνονται τώρα, θέλουν να προχωρήσουν τη ζωή τους, να ακολουθήσουν μια καριέρα. Έχονται σε ένα σοβαρότατο δίλημα όταν πρέπει να αποφασίσουν τι θα κάνω. Εγώ πιστεύω ότι μπορούμε να τα συνδυάσουμε και τα δύο. Αλλά με μέτρο. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει μέτρο, πόσο στοιχίζει αυτό στο παιδί. Πάρα πολύ μπορεί να στοιχίσει το παιδί αυτό. Πάρα πολύ μπορεί να στοιχίσει. Ξαναπείτε μας, σας παρακαλώ, τι μας ρωτήσατε. Να συνδυάσουμε, λέει. Εγώ διαφωνώ και με αυτό που λέει η κοπέλα, βέβαια. Η κοπέλα είναι άλλη περίπτωση. Ναι, είναι άλλη αυτό. Όταν το παιδί ζητάει τη μαμά του να το πάει σε ένα πάρτι, να παίξει μαζί του, να του διαβάσει ένα παραμύθι, όταν η μαμά βρίσκεται στη δουλειά της, πείτε μου πώς μπορεί να καλυφθεί αυτό το κενό και να το ξεπεράσει τελικά το παιδί. Να σας απαντήσουμε σε αυτό, να προσπαθήσουμε να σας απαντήσουμε. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι η σχέση που έχει αναπτυχθεί μεταξύ του παιδιού και της μητέρας. Βεβαίως χρειάζεται και η ποσοτική απασχόληση, αλλά τουλάχιστον ο χρόνος που είναι μαζί να είναι ένας χρόνος που η μητέρα είναι αφοσιωμένη. Τα παιδιά σιγά σιγά καταλαβαίνουν ότι η μαμά τους είναι στη δουλειά. Το καταλαβαίνουν και το αναγνωρίζουν αυτό. Μπορεί να μην το αποδέχονται, αλλά το ξέρουν. Είναι όμως πολύ σημαντικό όταν το παιδί, η μάνα είναι στο σπίτι και ασχολείται με το παιδί, να ασχολείται επί της ουσίας με το παιδί, να είναι αφοσιωμένη σε αυτό το οποίο κάνει. Τότε αυτό μπορεί να βοηθήσει και να αποτελέσει μια γέφυρα σιγά σιγά το παιδί να σταδιακά να συνειδητοποιήσει ότι η μάνα του έχει και αυτό το ρόλο. Όταν όμως η μάνα είναι απούσα παντελώς και όταν είναι παρούσα στο σπίτι, πάλι είναι οσύ παρούσα και δεν είναι επί της ουσίας να ασχολούμενη με το παιδί της. Ακριβώς. Το παιδί αναπτύσσει πολλά συναισθηματικά κενά και δεν έχει αυτό το αίσθημα ασφάλειας το οποίο χρειάζεται για να μπορέσει να πεις ότι προχωράει στη ζωή του και να στηθεί. Αυτό είναι μια άλλη περίπτωση. Και αυτό πράγματι το παιδί το αναζητάει σε όλη τη ζωή. Όμως σιγά σιγά όταν μια μάνα δουλεύει και γυρίζει, γιατί σήμερα οι μανάδες γυρίζουν 6, 7, 8, 9, όλες οι μανάδες και μου περιλαμβανομένης. Καμία δεν είναι η τέλεια μαμά. Πραγματικά είναι αυτό. Όταν όμως το παιδί βλέπει ότι η μάνα είναι ευχαριστημένη, εμείς δεν το κρύβουμε αυτό, πρέπει να το λέμε ότι είμαστε ευχαριστημένοι με τη δουλειά μας. Και όταν είμαστε στο σπίτι μας και ασχολούμαστε με το παιδί μας, θέλουμε να μπορούμε να ασχοληθούμε μισή ώρα, μία ώρα, δύο ώρες, αυτό το χρόνο και να κάνουμε σταθερά μαζί του κάποια πράγματα, σιγά σιγά το παιδί αποδέχεται την αλήθεια. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν μας αναζητάει. Δηλαδή, αν έχουμε ενοχές, τις μεταφέρουμε. Κυρία Άννα, πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσουμε θερμά για την τηλεφωνική παρέμβαση. Και εγώ ευχαριστώ. Να σας βοήθησα λίγο. Σε όλες τις μαμάδες που μας ακούνε, να είναι η κυριότερη προτεραιότητά τους το παιδί τους. Ευχαριστούμε και για το μήνυμα που περνάτε. Να είστε καλά. Αυτό που είπατε όντως είναι διαφορετική περίπτωση, γιατί η κοπέλα τώρα μας έλεγε ότι της έλειπε το δικαίωμα γιατί έβγαινε καφέντες με τις φίλες της. Είναι άλλο πράγμα να πρέπει να δουλέψεις και άλλο πράγμα να μην αφιερώνεις χρόνο. Ξέρετε, η διαθεσιμότητα είναι το πιο σημαντικό. Δηλαδή το παιδί βλέπει αν είμαστε εμείς διαθέσιμοι απέναντί του. Εμένα δηλαδή λόγω που ο γιος μου 29 χρονών ότι είσαι καλύτερο μαμά είναι για μένα το πιο σημαντικό. Με κάνει να νιώθω μητέρα. Δεν υπάρχει, ξέρετε κάτι. Παρατηρείτε στο σπίτι πόσες μανάδες μπορεί να είναι απασχόλησης, 24ωρο φάσεως. Όμως, πάρα πολλές φορές έχουν σημαντικά προβλήματα στην επικοινωνία τους με τα παιδιά. Και αυτό θα είναι το επόμενο θέμα που θα πρέπει να αναλύσουμε, γιατί νομίζω ότι απλά το ξεκινήσαμε σήμερα. Είναι τεράστιο το θέμα. Ζήτημα. Και ξέρετε, εμείς οι μανάδες είμαστε γεμάτες ενοχές και το περιβάλλον όλο μας τις κάνει. Και είναι καλό για τα παιδιά μας πρώτα και για μας να προσπαθούμε να αποτινάσουμε τις ενοχές και να πούμε είμαστε ευχαριστημένοι με αυτό που κάνουμε. Δεν πρέπει να ντρεπόμαστε. Και ούτε να λέμε στα παιδιά ότι πάμε μόνο για να βγάλουμε λεφτά. Όχι, επειδή μας αρέσει πάρα πολύ και να είμαστε εαυτός μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και καλή αρχή και πολλά συγχαρητήρια. Ωραία, λοιπόν.